και του Αγίου Πνεύματος του Σαμήν. Δόξα σε ο Θεός, τον δόξα σε. Βασιλέ, ουράνια, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο παταχού παρόντα τα πάντα πληρώνει. Ο θησαυρός σου αναγκαθώνεται. Και η ζωή σου υποψελθέ και σκήνωσε με ημίν. Και καθάρισον ημάς από βασιλείδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το ετέχθη λένε πολλοί, οι πόντοι το λένε καλά στα καλαντά τους, Χριστός γενέθεν λέει χαρά στον κόσμο και μάλιστα όχι στον κόσμο, σον κόσμο, έτσι το λένε και με δωρικό αυτό το σον, δωρική διάλεκτος, μάλιστα. Εύχομαι λοιπόν έτσι αυτή η χαρά να γεννιέται και στις καρδιές όλων μας, αν και ξέρουμε πολύ καλά ότι και η χαρά και η ελπίδα και η αγάπη και το φως, είτε είναι της Βηθλεέμ, είναι το φως της Αναστάσεως, όλα αυτά δεν έρχονται απλώς και μόνο επειδή είναι στον εορτολογικό κύκλο, έτσι, αυτή την περίοδο. Οπότε θα έρθουν και αυτά. Έρχονται ως καρπός μιας προσπάθειας του ανθρώπου και βέβαια της μεγάλης χάρη του Θεού, που μόνο χάρης μπορεί να ελεγχθεί, γιατί όση προσπάθεια και αν κάνει ο άνθρωπος, δεν αξίζει να του έρθει κανένα χάρισμα ιδιαίτερο. Ίσα ίσα που μας ελεεί ο Θεός, μας κάνει και μεγάλη τιμή. Αλλά βλέπετε ότι έχουμε Θεό, ο οποίος είναι πολύ δοτικός και δεν δίνει μόνο απλά τη συγχώρεση, αλλά μας δίνει και χαρίσματα, μόλις δει να κάνουμε μια τόση δά προσπαθιούλα. Έτσι λοιπόν, επιτρέπει ο Θεός και αυτές τις Άγιες Μέρες κυρίως, αλλά και άλλες φορές μέσα στη διάρκεια του χρόνου, ο πιστός να καταλαβαίνει τι είναι χαρά, να καταλαβαίνει τι είναι ειρήνη, να καταλαβαίνει τι είναι αυτό το φως, το απρόσιτο και ταυτόχρονα τόσο προσιτό σε μας και να τα ζει. Αλλά το ζητούμενο για όλους μας είναι αυτό το λίγο που μας έρχεται έτσι σαν ένα δόλωμα θα λέγαμε από το Θεό, να το γευθούμε και να προχωρήσουμε ακόμη πιο πολύ. Να κάνουμε περισσότερη προσπάθεια για να έχουμε περισσότερη χάρη από το Θεό. Και αυτή η προσπάθεια, ξέρετε, όσο δύσκολη φαίνεται, όσο επίπονη κι αν είναι, είναι ταυτόχρονα μια πολύ χαριτωμένη διαδικασία, πολύ όμορφη κατάσταση. Είναι ένα φλερτ, θα λέγαμε, που κάνουμε στο Χριστό και που κάνει ο Χριστός σε εμάς. Είναι μια σχέση, με μια δυναμική. Και το βασικό είναι να μπούμε στη διαδικασία αυτής της σχέσεως. Να μην την αρνηθούμε, να μην μας κυριεύσει κάποια απογοήτευση, κάποια έτσι δυσθυμία, μια αθυμία, να πούμε ότι «Α, εντάξει, και τι έγινε, πήγαμε και στην Εκκλησία τα Χριστούγεννα, ωραία, ήταν αγαπητικό το περιβάλλον,
φάγαμε και κάτι παραπάνω. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χαμόγερο, καλό όλοι. Είμαστε και καλοί Ευρωπαίοι έτσι γενικά σε αυτό το έχουμε πάρει το μαρκετίστικο, το εξωτερικό το πράγμα. Και μετά, σου λέει, και αυτό το μετά δεν ξεκινάει μετά τις γιορτές, μετά τα Θεοφάνεια. Η λεγόμενη κατάθλιψη των εορτών πιάνει τους ανθρώπους από τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων πολλές φορές και τους συνεχίζει. Και βλέπουμε πολλές φορές μέσα σε αυτό το εορταστικό κλίμα των ημερών ο άνθρωπος αντί να ανεβαίνει πνευματικά, πολλές φορές να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει κι άλλο, κι άλλο. Να κάνει ένα μικρό διάλειμμα, ξέρω λίγο την πρωτοχρονιά, δεκαλή χρονιά, ξανά μάνα πάλι τα ίδια. Πάμε και τα φώτα, εν Ιορδάνη, βαπτιζωμένος, πέφτει ο αγιασμός. Και πολλές φορές εμείς είμαστε μη δεκτικοί αγιασμού πολλές φορές. Έχουμε έτσι πάθει μια καθίζηση πνευματική. Γιατί ακριβώς χρειάζεται να είμαστε πάντοτε έτσι σε μια εγρήγορση και όπως το είπαμε και νωρίτερα σε μια κατάσταση δυναμική στη σχέση μας με τον Θεό. Πώς όταν ξεκινάει η μέρα σου και έχεις τον άνθρωπό σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τη φίλη σου, το φίλο σου, τον κολλητό σου και ξεκινάς και του λες καλημέρα και τη λες με διάθεση και προκύπτει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία στην πορεία και δεν τα παρατάς, δεν τα αφήνεις, αλλά καλείσαι να δουλέψεις πάνω σε αυτή τη σχέση για να τον έχεις και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο τον άνθρωπο αυτό δίπλα σου και να μπορείς να χαίρεσαι την επικοινωνία μαζί του. Το ίδιο είναι και με τον Θεό. Κάναμε την νηστεία, ξέρω εγώ, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά μπαίνουμε σε μια περίοδο ραστόλης και σε μια περίοδο που όλη η προσπάθεια υποστέλλεται και πάει στην άκρη, γιατί αν το κάνουμε έτσι, την πατήσαμε. Συνομιλούσαμε τα παιδιά εκεί που είναι θεραπευτές στον ανθρώπινο κήπο, την προσπάθεια που κάνουμε για τους ανθρώπους που έχουν εξαρτήσεις και μου έλεγαν ότι αποφεύγουν να κάνουν μεγάλες γιορτές στα παιδιά που είναι στο πρόγραμμα της απεξάρτησης, ειδικά τις μέρες αυτές τις γιορτινές, γιατί συνήθως μετά από ένα ξέσπασμα έτσι χαράς και διάθεσης έτσι καλής, έχουμε απότομες μεταπτώσεις προς το χειρότερο. Και αυτό μου έκανε έτσι, μου άναψε ένα λαμπάκι μέσα μας, γιατί το έχω δει ως πνευματικός να συμβαίνει σε παιδιά που δεν είναι ουσιοεξαρτημένοι σώμα και καλά, σε όλους εμάς εδώ πέρα. Βλέπουμε Χριστούγεννα τι καλά και ευλογημένα, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων ή βράδυ Χριστουγέννων, παπ, αλλαγή του σκηνικού μέσα μας. Χρειάζεται λοιπόν μια εγρήγορη πνευματική για να μπορούμε να έχουμε χάρη και χαρά. Θα έλεγα ότι η χαρά είναι πιο πολύ έχει τη ρίζα της στη χαρά της προσπάθειας. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται διαρκώς στην προσπάθεια, διαρκώς στον αγώνα, μαθαίνει να χαίρεται. Αυτό σε εμάς ακούγεται ότι είναι κάτι που βάζει τον άνθρωπο σε ένα κόπο, σε μια εξουθένωση ουσιαστική και των δυνάμεών του, των σωματικών και των ψυχικών και των πνευματικών, αλλά δεν είναι έτσι. Όταν κοπιάζουμε για την ψυχή μας, κοπιάζουμε για τον Χριστό, κοπιάζουμε για τον αδερφό μας, τότε διαρκώς και περισσότερο αρχίζουμε να χαιρόμαστε μέσα στον κόπο μας, μέσα στην προσπάθεια, μέσα στον αγώνα και να μην υποστέλουμε τη σημαία. Όταν πάμε να αποφύγουμε τον οποιοδήποτε κόπο που συνεπάγεται αυτή η προσπάθεια, εκεί είναι που θα έχουμε διαρκώς αυτά τα ups and downs που λένε, πάνω και κάτω, πάνω και κάτω διαρκώς και ο άνθρωπος διαλύεται ψυχικά, γιατί δεν αντέχει αυτές τις μεταπτώσεις και διαλύεται και πνευματικά και μετά μιλάμε και λέμε ότι με έχει πιάσει μια κατάθλιψη, με έχει πιάσει εκείνο, με έχει πιάσει το άλλο. Όλα αυτά πάνε στην άκρη, με τον ευλογημένο κόπο και τον ευλογημένο υδρότα. Ήρθε κάτι, μια περίσταση, σας άλλαξε τη διάθεση, σας στενοχώρησε που λέει ο λόγος ή στενοχωρήσατε εσείς κάποιον. Κάπως τα κάνατε ανάποδα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τι θα κάνω τώρα. Θα κάνω λίγη προσευχή. Έτσι όπως είμαι. Θα μου βοήθησε με, βοήθησε και εκείνον, ξέρω εγώ. Θα διαβάσω κάτι πνευματικό.
δεν θα ασχοληθώ με το κακό που ήρθε, αλλά με το καλό που έρχεται, που είναι το καλό που ο Χριστός έχει για όλους μας. Γιατί ήρθε εδώ ο ίδιος ο Χριστός και τον βλέπουμε να γεννιέται ως βρέφος τη Φάτνη της Βηθλέμ εκεί πέρα και ο ίδιος δεν είχε ανάπαυση καθόλου. Μωρό ήταν και άρχισε το κυνήγι. Έτσι. Φυγή στην Αίγυπτο, ο Ηρώδης εκεί να ψάχνει να τον ευρύ, να σκοτώνει παιδιά γύρω του. Αυτή η γέννηση του Χριστού, όσο αφανώς κι αν έγινε, τελικά δεν ήταν καθόλου αφανής. Με την έννοια ότι όλος ο κόσμος κατά έναν τρόπο συγκλονίστηκε από αυτή τη γέννηση, είτε το καταλάβαινε είτε όχι. Και ο Χριστός μας δεν κάθισε. Δεν κάθισε καθόλου. Δηλαδή και το παράδειγμά του ως ανθρώπου να δούμε πάνω στη γη, είχε κυνήγι, είχε προβλήματα, είχε και τι δεν είχε. Ανθρώπους που δεν τον ήρθελαν, ανθρώπους που τα κατηγόρησαν, που τον συκοφάντησαν και τι έφτασε να κορυφωθεί η πορεία του επί της γης πάνω στο Σταυρό. Αλλά μέσα από αυτό το Σταυρό να βγαίνει η Ανάσταση, να βγαίνουν όλα τα καλά. Να λοιπόν γιατί εμείς δεν πρέπει να δίνουμε, όπως λέει ο Δαβίδ, ύπνο της βλεφάρης και δεν πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη ανάπαυση. Γιατί πίσω από τη μεγάλη ανάπαυση που θέλουμε να έχουμε, συνήθως έρχονται μεγάλοι πειρασμοί. Βλέπετε παλιά οι άνθρωποι ούτε διακοπές δεν πήγαιναν. Δεν το είχαν στην κουλτούρα τους. Οι διακοπές τους τι ήταν? Η Κυριακή στην εκκλησία, μια γιορτή, μια πανήγυρη, άντε κανένας γάμος και καμιά βάφτιση. Άντε και καμιά κηδεία. Αυτό ήταν οι διακοπές των ανθρώπων. Αυτό το weekend που μας έχει φέρει ο δυτικός πολιτισμός, αυτός ο μήνας ο περιζήτητος και περιβόητος που πρέπει όλοι να έχουμε ένα μήνα, λέμε, να ξεκουραστούμε κάπου το καλοκαίρι, δεν υπήρχαν ποτέ. Γιατί οι άνθρωποι είχαν μάθει να ξεκουράζονται μέσα στον αγώνα, μέσα στην προσπάθεια. Γιατί δεν κάναν μόνοι τους την προσπάθεια. Είχαν μάθει να την κάνουν με τον Χριστό. Και γι' αυτό και είχαν και ξεκούραση. Εμείς κουραζόμαστε πάρα πολύ γιατί δουλεύουμε πολύ ο καθένας με τον εαυτό του, μόνο με τον εαυτό του, με τις δικές του δυνάμεις, με το δικό του θέλημα. Άσχετοι με τον Χριστό και άσχετοι και με τους αδελφούς. Και επειδή κονταροχτυπιόμαστε μόνοι μας, το εγώ μας εκεί πέρα, το θεργεμένο, δίνει ρέστα, γι' αυτό και διαλυόμαστε. Α, και δεν μπορώ. Και γυρνάω πίσω στο σπίτι και είμαι πτώμα, λέει, ράκος. Του λέει, γυναίκα, να πούμε τι καμιά κουβέντα, άντρα, δεν μπορώ, ξέρεις εγώ τι τράβηξα όλη τη μέρα. Έρθα, άμα δουλεύει και η γυναίκα, εκείνη πια τι έχει τραβήξει, άστα. Εκείνη που τα κάνει όλα, που εκείνο που έρχομαι και στο σπίτι και πρέπει να κάνω και αυτά. Σβήνουν τα πράγματα όλα γύρω μας. Γιατί έχουμε ένα εγώ μεγάλο, δουλεύει, μάχεται, κάνει, όντως και μπορεί να κάνει πράγματα και μετά πρέπει όλοι να μας το αναγνωρίσουν. Πρέπει όλοι να μας πούνε μπράβο, τι καλός που είσαι, πόσο καλά τα κάνεις. Ποιος θα μας το πει, κανένας? Έχει κανείς μάτια να δει το διπλανό του? Καθένας κοιτάει τον εαυτό του μέσα στον εγωισμό μας. Και διαλυόμαστε. Ενώ παλιά τι κάνανε, τουλάχιστον αυτοί που ήταν με τον Θεό. Δουλεύαν πολύ, αλλά δουλεύαν με τον Θεό. Και κόβανε από την ξεκούρασή τους για τον Θεό. Έχουμε πει και σε άλλη ομιλία. Ολοένα και περισσότερους ανθρώπους συναντάω, λίγο μεγαλύτερους από εμάς, που θυμούνται τη γιαγιά τους, τον παππού τους, τον πατέρα τους ή τη μάνα τους, να ανάβει το καντήλι στις 12 η ώρα τη νύχτα. Είχαν πέσει από τις 8 και κοιμόντουσαν και από τις 9 πολλές φορές. Και στις 12 ανάβαν το καντήλι και σηκώναν, λέει, και κάναν μετάνοιες. Μετάνοιες μπροστά στις εικόνες, πολλές. Ένας άλλος μου έλεγε πρόσφατα, θυμάμαι, λέει, τον παππού μου, λέει, και ήμουν ένα παιδάκι, να είναι όρθιος, λέει, 1-2 ώρες, λέει, μέσα στη νύχτα. Όρθιος μπροστά στα εικονίσματα και να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει. Και εγώ πήγαινα όταν ξύπναγα καμιά φορά και έλεγα, γιατί η μαμά ο παππούς κλαίει? Τι έχει ο παππούς? Ποιος τον στενοχώρησε? Ο παππούς είχε δάκρυα στην προσευχή. Σηκωνάνε κάθε μέρα και έκανε προσευχή και είχε δάκρυα. Και τα χαράματα στο χωράφι, στη δουλειά.
Και γύρναγε στη δύση του ηλίου να φάει ένα κομμάτι ψωμί, να πέσει λίγο να κοιμηθεί για να σηκωθεί και για το άλλο καθήκον, που ήταν η προσευχή. Μια έμπονη προσευχή φαίνεται και χαριτωμένη, που του δίνει και δάκρυα. Φανταστείτε τι ψυχή είχε αυτός ο παππούς. Από ό,τι μου λέει ο άνθρωπος, ήταν άγιος άνθρωπος. Πού ήταν ο εαυτός του, πού ήταν η ξεκούρασή του, η σχόλη του αυτού του ανθρώπου. Ήταν αυτό ο κόπος. Ο κόπος της προσευχής, ο κόπος της εργασίας, ο κόπος της διακονίας της οικογένειας του και των υπολείπων εκεί πέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι χρήσιμοι σε όλους. Κρατάνε όχι οικογένειες, αλλά κοινωνίες ολόκληρες και βοηθάνε όπου του ζητηθεί. Τέτοια πάστα ανθρώπων πρέπει να γίνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε χαρά. Εμείς γυρεύουμε την ανάπαυση, την εν Χριστώ ανάπαυση αν θέλετε, αλλά με έναν παρεξηγημένο τρόπο. Νομίζουμε ότι θα τη βρούμε σε έναν αναπαυτικό τρόπο πνευματικού αγώνος. Ωραία που είναι τώρα τα Χριστούγεννα, να άψουμε τα λαμπάκια μας, να στολίσουμε το δεντράκι μας, να φάμε και το κατητής. Και αφού έχω και αναμένο το τζάκι, ξέρω εγώ το καλοριφέρ, δεν ξέρω τι έχει ο καθένας, να κάτσω και με το κομποσκί, να κάνω και λίγο έτσι προσευχή. Αναπαυμένος σε μια καλή πολυθρόνα. Δεν βγαίνει από εκεί. Δεν βγαίνει από εκεί. Και επειδή δεν είμαστε ασκητικοί άνθρωποι, άνθρωποι επιτρέπει ο Θεός, ταλαιπωρούμαστε. Από τα δικά μας και από τους άλλους. Χτυπάει από εκεί, χτυπάει από εκεί και αναγκαστικά ξυπνάμε. Καλός παιδαγωγός. Ο Χριστός μας που γεννήθηκε ως παιδείο, Ιησούς, είναι ο μέγιστος παιδαγωγός. Δεν υπάρχει καλύτερος, ούτε θα υπάρξει ποτέ. Μετέρχεται όλους τους τρόπους για να μας βάλει στον παράδεισο. Κάνει τα πάντα, τα πάντα. Και δεν φίδεται μεθόδων, ούτε δεσμεύεται από σχολές παιδαγωγικές. Την πιο αυστηρή, την πιο επίοικη, την έτσι, την αλλιώς. Α, τα ξέρει όλα. Και με το καλό μας πάει και άπειρες δωρεές μας κάνει, τόσο ώστε να μας υποχρεώσει, άμα είμαστε φιλότιμοι, να προχωρήσουμε στον αγώνα, αλλά άμα δεν είμαστε και φιλότιμοι, σκληρώνεις προς κέντρα λακτίζουν, λέει. Δηλαδή, είναι σκληρό, λέει, να κλωτσάς πάνω σε καρφιά. Έτσι είχε πει στον Απόστολο Παύλο, όταν ήταν Σαούλ και διώκτης. Και τι κάνει, σου ορθώνει και κάτι παιδαγωγίες τρομερές, πελέκια. Τιμωρίες θα πει κάποιοι. Όχι, δεν είναι τιμωρίες, είναι παιδαγωγίες. Για να σε βάλει σε διαδικασία εγρήγορσης, σε διαδικασία δουλειάς που θα φέρει την ουσιαστική ανάπαυση. Αυτή την ανάπαυση την οποία όταν ο άνθρωπος την αισθανθεί δεν του λείπει τίποτε. Γιατί ταυτόχρονα αυτή η ανάπαυση φέρνει αυτή την επιγής ειρήνη την οποία ανήγγυλαν οι άγγελοι εκείνη τη νύχτα. Της γεννήσεως του Χριστού, δόξα εν υψίς Θεώ και πηγής ειρήνη, ένα άνθρωπο ψευδοκία που λέει, αυτή η ειρήνη δεν είναι μια εξωτερική κατάσταση. Μια ειρήνη που θα έρθει από το πάψιμο των πολέμων, ας πούμε, και από τέτοια πράγματα. Όχι, είναι μια ειρήνη που έρχεται και φωλιάζει ως δώρο του Θεού μέσα σε αυτούς που κάνουν την καρδιά τους αναπαυτική για να δεχθεί τον ίδιο τον Χριστό. Ουσιαστικά εμείς κάνουμε την καρδιά μας αναπαυτική και έρχεται ο Χριστός και επαναπαύεται μέσα μας και έτσι αποκτούμε αυτή την ειρήνη, την οποία λέει ουδείς έρη αθυμών. Κανείς δεν μπορεί να την πάρει από εσάς. Έτσι είναι τα πράγματα και ευτυχώς έχουμε μια μεγάλη παράδοση πίσω μας. Ανθρώπων που τα βίωσαν με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα έχουμε και ένα καταιγισμό πληροφόρησης και διαφήμισης άλλων προτύπων στην εποχή μας. Μας παρασύρουν να λειτουργήσουμε σε μια άλλη κατεύθυνση, αλλά λίγο να ανοίξουμε τα μάτια μας, τα βλέπουμε όλα γύρω μας. Τα βλέπουμε όλα γύρω μας και μπορούμε να κατανοήσουμε προς τα που πρέπει να πορευθούμε. Και η Εκκλησία μας που είναι μάνα και παιδαγωγή και εκείνη και οδηγεί τους ανθρώπους, δεν πάβει να κάνει αυτό το πράγμα. Βλέπετε, ο Θεός μας κυνηγάει. Από τότε που φύγαμε από τον Παράδεισο, διαρκώς μας στέλνει ανθρώπους. Διαρκώς μας λέει τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια, από άλλα πρόσωπα, για να μην τα ξεχάσουμε. Προφήτας εξαπέστειλας, επίησας δυνάμεις, είπαμε στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου,
και έκανες χίλια δύο πράγματα, λέει, μέχρι όπου έστειλες, λέει, τον Υιό σου του μονογενή και τον έδωσε, λέει, να γίνει γενόμενος υπονόμων, να γεννηθεί από γυναίκα, ούτως ώστε, λέει, να γίνει σύμμορφος το μειώμα του θανάτου, λέει, να έχει τη μορφή τη δική μας, που πάμε για το θάνατο, για να εξαγοράσει εκείνους, λέει, που κατέχονταν από το θάνατο. Βλέπετε, μας κυνηγάει ο Χριστός μέσα από την Εκκλησία Του και μας κυνηγάει για να μας σώσει. Και στέλνει διαρκώς ανθρώπους. Θα ήμασταν ανακολόγητοι αν λέγαμε ότι δεν τα ξέρουμε και ότι δεν τα βλέπουμε. Στην εποχή μας, Άγιοι πάρα πολύ. Τώρα μες στο Δεκέμβρη γιορτάζουμε τον Άγιο Προφήλιο, έτσι, αλλά και πόσους άλλους. Και άλλους που θα ανακηρυχθούν τώρα καινούργοι, που τους ζήσαμε, που πήραμε ευλογίες από αυτούς. Και αν όχι εμείς, πήραν οι διπλανοί μας άνθρωποι, όχι κάποιοι μακρινοί. Άγιοι που λένε τα ίδια λόγια. Αναπαυθείτε με τον τρόπο του Χριστού. Κάντε Άγιες μέρες με την αγιότητα. Όχι με πράγματα έτσι κοσμικά, τα οποία τελικά δεν θα σας αναπαύσουν και δεν θα σας οδηγήσουν στην αγιότητα. Ζήστε αγιοπνευματικά και όμορφα την κάθε σας στιγμή. Και αυτό θέλει αγώνα. Θέλει προσπάθεια. Και μαζί με αυτόν τον αγώνα και την προσπάθεια θέλει και κάτι άλλο. Το συνήνε μετά των λοιπόν αδελφών. Το να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό να μην το ξεχνάτε. Μέσα στην Εκκλησία τον αγώνα μας. Όχι προσωπικό αγώνισμα. Ατομικό μάλιστα κιόλας άθλημα. Έτσι. Αυτά τα αθλήματα τα ατομικά δεν ευλογούνται. Γιατί η σωτηρία η δική μου περνάει μέσα από σας και η δική σας μέσα από μένα. Και του καθενός από εσάς μέσα από τους άλλους ανθρώπους, μέσα στην Εκκλησία. Το να κάτσω εγώ μόνος μου και να κάνω νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές μπορεί λίγο να με ωφελήσει. Αλλά πρέπει να το ζήσω εν Εκκλησίες και ασκητής να είμαι, κάπου θα εξομολογούμε, να η σύνδεση με την Εκκλησία, κάπου θα πάω να κοινωνήσω, να πως γίνομαι σύνεμος και σύσσωμος με το σώμα του Χριστού, που είναι όλοι οι υπόλοιποι αδελφοί μου οι Ορθόδοξοι. Λοιπόν, και πάντοτε υπάρχει αυτή η έννοια του να είμαστε και με τους άλλους, όλοι μαζί, ομού. Αυτό το όλοι μαζί καλούμαστε να το ζούμε διαρκώς. Έτσι λοιπόν, όχι απομόνωση, όχι ατομισμός, όχι φιλαυτία, όχι αυτισμός θα λέγαμε έτσι πνευματικού τύπου, μέσα στην Εκκλησία και με πολύ αγώνα, με πολύ φιλότιμο, με πολύ διάθεση να κοπιάσουμε και να κοπιάσουμε ακόμη περισσότερο. Και από ό,τι κόπους κάνουμε, να κάνουμε ακόμη περισσότερους. Και μη στενοχωριέστε. Ένας δρόμος οδηγεί στην ανάπαυση. Στο χωριό μου, εκεί που πήγαινα διακοπές από μικρό παιδί, εκεί που έμενα, που μέναμε, το σπίτι δηλαδή, έλεγε ο Δός αναπαύσεως, γιατί οδηγούσε στο νεκροταφείο. Λοιπόν, μόλις θα φτάσουμε εκεί πέρα και θα κλείσουμε τα ματάκια μας, αν θα έχουμε κοπιάσει για τον Χριστό και τους αδελφούς, τότε θα αναπαυθούμε. Και αυτό το δώσω να πάψω στους παιδιά είναι ευχή. Γιατί δεν πάνε όλοι στην ανάπαυση. Και αυτό είναι η τραγωδία μας. Αν δεν το πάρουμε καλά το μάθημα, μόνο ανάπαυση δεν θα έχουμε. Λοιπόν, χρειάζεται, όπως είπαμε, να κοπιάσουμε. Για να κοπιάζουμε διαρκώς. Μην κάνετε διακοπές. Σας το λέω έτσι με πολύ πολύ αγάπη και χωρίς καμία διάθεση να σας απογοητεύσω. Βρείτε τρόπο να ξεκουράζεστε την κάθε στιγμή, την κάθε ημέρα. Με το Χριστό. Και τριγώντας από την ξεκούραση που Εκείνος έχει να σας δώσει. Πιστέψτε με, είναι πολύ καλύτερη από όλες τις αναπαύσεις που προσφέρει ο κόσμος τούτος. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω.